Λοιπόν, εδώ είμαστε με το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ξεκινούμε αυτό το δεύτερο μέρος με μια συζήτηση επί πολιτικής, για τα πολιτικά. Όλα πολιτική είναι άλλωστε, όπως θα αποδειχθεί και στην συζήτηση που θα έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής, με τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην πρίτανη του Ιδρύματος, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Αφορμή για αυτήν την παρουσία σας εδώ στο στούντιο ήταν μια διάλεξη στην Θεσσαλονίκη για τον Αριστοτέλη στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Κέντρου Μελετών για τον Αριστοτέλη. Και νομίζω είναι μια πολύ καλή αφορμή, επειδή σας έχω ακούσει και σε παλαιότερες συνεντεύξεις σας και στις δημόσιες παρεμβάσεις σας, να συμβουλεύετε πολλές φορές τους πολιτικούς να διαβάσουν κάποια αποσπάσματα από Πλάτωνα, Αριστοτέλη και όχι μόνο. Και επειδή είμαστε ουσιαστικά και σε μια εκλογική χρονιά, οι πολιτικοί μας, οι υποψήφοι, αυτοί που τέλος πάντων θα ζητήσουν την ψήφο μας σε λίγους μήνες, πρέπει να διαβάσουν Αριστοτέλη και τι? Να σας πω, τον Αριστοτέλη όπως ξέρετε τον επικαλούνται όλοι και τον θαυμάζουν, αλλά κανείς δεν τον ακολουθεί. Έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί όταν ο Αριστοτέλης μας λέει ότι το κοινό συμφέρον το καθορίζουν ορθότερα, καλύτερα οι κοινωνίες, το σύνολο δηλαδή των πολιτών και όχι ο ένας, αυτό αντιβαίνει προς την βασική λογική του σημερινού πολιτεύματος και του πνεύματος που διέπει τους πολιτικούς, οι οποίοι εννοούν να αποφασίζουν εκείνοι τι θέλει η κοινωνία, πώς σκέφτεται και βεβαίως να μην ερωτάτε. Αυτό θέτει ένα ζήτημα του τι είναι ο πολίτης σήμερα, που είναι ένας ιδιώτης υπήκοος, τι δουλειά κάνει με την ψήφο του, τι περιεχόμενο έχει η ψήφος, που ουσιαστικά είναι μια ψήφος νομιμοποίησης και εναλλαγής μοναρχών στην εξουσία και βεβαίως ποια είναι τα περιθώρια για να επηρεάσει τα πράγματα. Οι πολιτικοί μας δεν θέλουν οι κοινωνίες να έχουν θέση μέσα στο πολιτικό σύστημα, στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων, με την άποψη ότι οι κοινωνίες δεν έχουν την ικανότητα να σκεφτούν και να αποφασίσουν αυτά τα οποία είναι προς το συμφέρον τους. Ο Αριστοτέλης μας λέει το αντίθετο, ότι οι κοινωνίες ξέρουν να αποφασίζουν σωστά για το συμφέρον τους και αντιθέτως οι πολιτικοί, ο ένας ή οι λίγοι, είναι ικανοί να σκεφτούν μόνο το δικό τους συμφέρον και το συμφέρον της ομάδας ή της τάξης στην οποία ανήκουν. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι ευθύνη των πολιτικών ή ευθύνη των πολιτών που έχουν την δύναμη της ψήφου στα χέρια τους? Εσείς και εγώ τους εκλέγουμε τους αντιπροσώπους μας. Αν δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και εν τέλει αποφασίζουν μονάχοι τους, έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης. Θα μπορούσε δηλαδή το αντιπροσωπευτικό σύστημα να λειτουργήσει κάπως αλλιώς? Ακούστε. Πρώτα-πρώτα, για να έχει κάποιος ευθύνη, πρέπει να έχει και την αρμοδιότητα να ασκήσει την εξουσία που θα του επιτρέψει να αποκαταστήσει, αν έκανε λάθος, τα πράγματα. Δεν εκλέγουμε. Δεν εκλέγουμε τους πολιτικούς. Νομιμοποιούμε στη θέση του έναν εξ αυτών που οι μηχανισμοί επέλεξαν και μας τον προβάλλουν για να αποφασίσουμε ποιος θα κυβερνήσει, άρα ποιος θα ασκήσει την ιδιότητα, την αρμοδιότητα του μονάρχη την επόμενη περίοδο. Έχουμε άλλη αρμοδιότητα. Υποθέσουμε ότι η κοινωνία πίστεψε ή γιατί δεν άρεσε ο προηγούμενος ή γιατί πίστηκε από από κάποιον. Και ήρθε η στιγμή και ψήφισε υπέρ του. Και διαπιστώνει την άλλη μέρα ότι κάνει τα αντίθετα από αυτά που υποσχόταν. Έχει τη δυνατότητα να τον ανακαλέσει, να τον ελέγξει, να διαμαρτυρηθεί, αλλά να έχει αποτέλεσμα η διαμαρτυρία. Επομένως, την επόμενη τετραετία. Να πούμε, η επόμενη τετραετία δεν τιμωρεί. Δεν είναι ποινή αν δεν εκλεγεί κάποιος. Είναι επιλογή της κοινωνίας μεταξύ των μονομάχων να επιλέξει κάποιον άλλον να είναι μονάρχης για την επόμενη περίοδο. Σήμερα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ακόμα και σε αυτό που λέγεται κράτος δικαίου δεν υπάγονται οι πολιτικοί. Δεν υπάγονται οι πολιτικοί στην Ελλάδα ακόμα και για τις ποινικές τους ευθύνες. Αλλά γενικότερα στον κόσμο, επειδή επικρατεί το δόγμα της ενιαίας σκέψης, δεν υπάγονται οι πολιτικές. Δηλαδή μπορεί να καταστρέψει ένας
μια χώρα ολόκληρη, αλλά δεν θα τιμωρηθεί γι' αυτό. Δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Ποιες δικλείδες ασφαλείας ή συμμετοχής ή ελέγχου περισσότερες θα μπορούσαν να υπάρξουν? Κοιτάξτε, θα μπορούσε να υπάρξει... Με συγχωρείτε, και το ρωτάω αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί ειδικά σήμερα στην έκρηξη του διαδικτύου και ειδικά των κοινωνικών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λένε πολλοί πως και ο απλός πολίτης έχει αποκτήσει φωνή, παρέμβαση και μέσα από το κινητό του, όπου μπορεί να καταγγείλει μια πολιτική, να εκφράσει την άποψή του σε έναν ίσο βαθμό με άλλους πολίτες. Αυτό δεν είναι μια συμμετοχή που μπορεί να ασκήσει την απαιτούμενη πίεση και προς το πολιτικό σύστημα? Περισσότερο τουλάχιστον από το παρελθόν. Ήδη είπατε το ουσιώδες. Να ασκήσει πίεση σημαίνει ότι όταν διαδηλώνει κανείς ή όταν διαμαρτύρεται είτε στο δρόμο είτε στο διαδίκτυο, δεν είναι μέσα στο σύστημα για να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων ή να παίξει και πιέζει. Χτυπάει την πόρτα της εξουσίας. Η εξουσία μπορεί να πει, γιατί δίνει το Σύνταγμα την αρμοδιότητα, να πει έτσι μου αρέσει, το 100% είστε εναντίον, εγώ αυτό θα αποφασίσω. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι το σύστημα αυτό δεν έχει ασφαλιστικές δικλείδες, διότι είναι μια αιρετή μοναρχία. Η κοινωνία είναι ιδιώτης, δεν είναι μέρος της πολιτείας. Γι' αυτό λέω είναι υπήκοος. Για να μπορεί να υπάρξει ασφαλιστική δικλίδα, πρέπει το σύστημα να γίνει αντιπροσωπευτικό. Διότι παρόλα όσα μας σερβίρουν για να μας κοιμήσουν και να μην σκεφτόμαστε τίποτα άλλο εκτός από το παρόν σύστημα, γιατί διαφορετικά η άλλη επιλογή μας θα είναι η δικτατορία, μας λένε ότι είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό και όλα. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, για να το πούμε απλά, ότι αν είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό και μοναρχικό όπως είναι πράγματι, σημαίνει ότι η κοινωνία αυτοκυβερνιέται, δημοκρατία, αποφασίζει, κυβερνάει αυτή τον εαυτό της και νομοθετεί, συγχρόνως ο Πρωθυπουργός κυβερνάει και νομοθετεί και υπάρχει και μια σχέση εντολέα και εντολοδόχου. Δηλαδή λέει η κοινωνία τι πρέπει να γίνει και ο πολιτικός εκτελεί. Μπορούν να υπάρξουν και τα τρία αυτά μέσα στο ίδιο πολιτικό σύστημα. Αυτά είναι τα επικαλύματα μιας ιδεολογίας που κοιμίζουν τις κοινωνίες για να πιστέψουν ότι ουσιαστικά γεννηθήκαμε στο τέλος της οριμότητάς μας και όχι ότι ζούμε σε ένα βρεφικό στάδιο. Και ο ρόλος του πολίτη? Ο ρόλος του πολίτη είναι να κάνει τη δουλειά του στον ιδιωτικό χώρο. Και όταν η πολιτική βάζει τους κανόνες, να δουλεύει μέσα στους κανόνες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν η πολιτική διδάξει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, ο πολίτης αν θέλει να ευδοκιμήσει μέσα στη χώρα του, πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες της πολιτικής. Αλλιώς μπορεί να ιδιωτεύσει, να πάει στο σπίτι του ή να φύγει από τη χώρα. Με άλλα λόγια, να το πούμε πολύ πιο απλά, εάν σε ένα χωριό υπάρχει ένα πανηγύρι και πάει μια ορχήστρα, ποιος καθορίζει τι θα χορέψει ποιος? Η ορχήστρα. Εάν χορεύει τσάμικο, τραγουδάει τσάμικο και ένας θέλει να χορέψει ταγκό, θα είναι παραφωνία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο από την κοινωνία και συγχρόνως ένα σύστημα που καθορίζει τους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες στην Ελλάδα αντιφάσκουν προς τους κανόνες που εφαρμόζονται στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι πελατειακοί. Βοηθήστε μας το εξής. Επειδή ξεκινήσαμε με τον Αριστοτέλη, να πάμε λίγο πάλι πίσω εκεί. Πώς λαμβάνονταν λοιπόν οι αποφάσεις στην αρχαία Αθήνα? Εξαρτάται. Στην εποχή της βασιλείας υπήρχε ένας μονάρχης εκλεγμένος ή κληρονομικός που αποφάσιζε αυτός. Και όχι οι πολίτες. Ο Σόλωνας εγκαθίδρυσε το αντιπροσωπευτικό σύστημα και οι πολίτες ως δήμος είχαν αρμοδιότητες του εκλέγην, του ελέγχην, του ανακαλήν, του ευθύνην να τους προσάγουν στη δικαιοσύνη, να καθορίζουν το πλαίσιο της πολιτικής. Στην εποχή της δημοκρατίας από τον Κλισθένη και μετά, η κοινωνία ήταν ο Πρωθυπουργός και η Βουλή. Κυβερνούσε η κοινωνία δηλαδή. Δεν κυβερνούσε ένας Πρωθυπουργός. Οι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Πλάτωνας, ο Περικλής και οι άλλοι, ήταν ρήτορες. Δηλαδή εισηγούνταν στο Δήμο δυνάμει της αρμοδιότητας. Μπορεί όμως τώρα αυτό το μοντέλο να εφαρμοστεί. Είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, δεν είναι? Να αποφασίσουν. Βέβαια, όχι, δεν είναι εντελώς. Δεν το θέλουμε γιατί δεν είμαστε στην οριμότητα εκείνη που θα το ζητήσουμε. Μπορεί να εφαρμοστεί. Αναφέρατε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο θα είναι η νέα πνίκα στο μέλλον. Δηλαδή, εκεί θα συγκεντρώνονται οι πολίτες και θα αποφασίζουν. Δεν είναι όμως του παρόντος η δημοκρατία.
Αλλά δεν μας αυτό επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι το παρόν σύστημα είναι δημοκρατία, διότι κλείνεται ο εαυτός μας σε μια σκοτεινή σκέψη, περιοριστική, και δεν μας επιτρέπει να ανοίξουμε τον ορίζοντά μας. Σήμερα λοιπόν, επειδή συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στην νεότερη ιστορία, δηλαδή η οικονομία και η επικοινωνία έχει ξεπεράσει τα σύνορα των κρατών και κινείται στην παγκόσμια σφαίρα, έχει αποκτήσει τέτοια δύναμη που καθορίζει το σκοπό της πολιτικής σε κάθε μια χώρα. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι οι κοινωνίες υφίστανται διαρκώς τις συνέπειες, δηλαδή την έκπτωση από αυτό που είχαν κερδίσει. Τώρα είπατε, κύριε καθηγητά, για τον ρόλο, την επέκταση της επικοινωνίας και της οικονομίας. Οι πολιτικοί δεν αφήσαν χώρο. Όχι, είναι αναπόφευκτη εξέλιξη. Δεν μπορούσαν οι πολιτικοί να τη σταματήσουν κανείς. Αυτή είναι η δυναμική των πραγμάτων. Δεν λέω να τη σταματήσουν. Αλλά ουσιαστικά η οικονομία και η επικοινωνία ασκούν περισσότερη πολιτική από τους πολιτικούς. Βεβαίως. Και μάλιστα με όρους δύναμης. Δηλαδή, αν σήμερα μια οικονομία, μια επιχείρηση δεν τα έχει συμφέρον στη χώρα, γιατί υπάρχουν ταραχές, γιατί υπάρχει έκπτωση ευημερίας, θα διαπιστώσετε ότι θα φύγει την άλλη μέρα. Με άλλα λόγια, δεν έχουν όπως το παρελθόν οι ηγέτες της οικονομίας κανένα λόγο να ψάξουν να βρουν και μια συνένεση, μια συνοχή στην κοινωνία, άρα να ικανοποιήσουν και ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ανατροπή των συσχετισμών δύναμης. Πώς θεραπεύεται? Μα με το να φύγει η κοινωνία από ιδιώτης που την έχουμε και να γίνει μέρος του πολιτικού συστήματος, εταίρος, δηλαδή αντιπροσωπευτικό το σύστημα, κατά προσωμείωση έστω. Κύριε Κοντογιώργη, αυτή η αντισυστημικότητα που εμφανίζεται σε διάφορες εκφάνσεις και σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Είναι αποτέλεσμα της ενόχλησης της τάσης της κοινωνίας απέναντι στο πώς λειτουργεί με το πολιτικό σύστημα, με αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα κτλ.? Την απουσία δημοκρατίας και την απουσία αντιπροσώπευσης, θα έλεγα. Οι κοινωνίες αυτή τη στιγμή αντιδρούν και γιατί έχουν οριμάσει, έχουν χειραφετηθεί στη σκέψη και στις αντιλήψεις τους, αλλά και γιατί υφίστανται στις συνέπειες αυτής της ανατροπής των συσχετισμών. Επομένως, αν θέλουμε να δούμε, να αξιολογήσουμε αυτό που συμβαίνει σε διάφορες χώρες στην Δύση αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται για αντισυστημικότητα, αλλά για αντισυμβατικότητα. Έχουν ένα πολιτικό λόγο ιδιαίτερο, οξύ ενδεχομένως, ή προτείνουν ή παίρνουν αποφάσεις οι οποίες δεν είναι μέσα στην κοινή λογική της ενιαίας σκέψης, δηλαδή της πολιτικής ορθότητας που θέλουν οι αγορές, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατηγορούνται για λαϊκισμό. Και επειδή στόχος των αγορών είναι η διάρρηξη της εσωτερικής, της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής, εγκαλούν και τις κοινωνίες για εθνικισμό, επειδή θέλουν την πολιτισμική τους συνοχή για να την αντιτάξουν στις αγορές. Επομένως, στην πολιτική η οποία εξυπηρετεί το συμφέρον των αγορών και όχι το συμφέρον των κοινωνιών σήμερα. Βεβαίως, πολλοί βρίσκουν και έτσι αυτό το έδαφος και αναπτύσσουν και ακραίες απόψεις. Εννοείται, αλλά να ξεκαθαρίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Αν εξαιρέσουμε γι' αυτό και οι πολίτες την περίπτωση πολύ της ελληνικής λεγόμενης ακροδεξιάς, που δεν ξέρει ακόμη τι είναι. Αυτό που λέγεται ακροδεξιά στην Ευρώπη και στην Αμερική, στην πραγματικότητα είναι, εάν το αποκωδικοποιήσετε, ο παλιός κλασικός φιλελευθερισμός εντός του κράτους, της πολιτικής κυριαρχίας. Αυτό είναι ο βασικός εχθρός αυτή τη στιγμή των δυνάμεων που υπηρετούν τη διεθνή των αγορών. Είτε λέγονται αριστερές είτε δεξιές. Έχουμε δύο, δηλαδή τους αντισυμβατικούς που επικαλούνται ένα σύστημα, τον κλασικό φιλελευθερισμό που σήμερα δεν μπορεί να έχει εφαρμογή, και τους άλλους οι οποίοι έχουν γίνει ταπεινοί θεράποντες τους διεθνούς των αγορών. Άλλοι με προτεραιότητα στισμένοι. Άρα εδώ υπάρχει ένας ετεροπροσδιορισμός όλου του πολιτικού συστήματος γύρω από τη στάση των αγορών, έτσι? Βεβαίως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όλοι διαγωνίζονται ποιος θα μπορεί καλύτερα να είναι
ο εκλεκτός τους για να ανέβει και στην εξουσία. Αυτό τώρα ιστορικά, αν το αναζητήσουμε, θα πάμε στις δεκαετίες του 60-70 με την άνοδο της παγκοσμιοποίησης, τότε που και οι πολιτικοί έδωσαν χώρο στους τεχνοκράτες από το 70 και μετά. Στη δεκαετία του 70-80, τότε δηλαδή που έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις για το που πηγαίνει ο κόσμος, από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού μέχρι τις σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περιοχή της Δύσης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο στούντιο της TV100 και για την συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.